Στη θαλπορή της οικογένειάς της βρίσκεται 13χρονη Χριστίνα που εγκατέλειψε το σπίτι της και εντοπίστηκε στην Καβάλα τα ξημερώματα της Παρασκευής μαζί με τον 23χρονο Αλβανό με τον οποίο διατηρούσαν επικοινωνία. Ο 23χρονος συνελήφθη στις 2 χθες το μεσημέρι σε δασική περιοχή στα Λουτρά Ελευθερών Καβάλας, ο οποίος θεωρείται υπεύθυνος για τη φυγή της 13χρονης Χριστίνας Κρασά από το σπίτι της. Για τη σύλληψη του 23χρονου, η Ελλάς έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό στείνοντας μπλόκα σε όλους τους περιφερειακούς δρόμους της περιοχής. Ο 23χρονος Μάριο Ναγιάζη είχε εργαστεί στην περιοχή ως βοσκός και γνώριζε το βουνό. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Έθνους, μάλιστα, ο γιος του πρώην εργοδότη του επικοινώνησε μαζί του και του πρότεινε να διανεκτερεύσει με τη 13χρονη σε μια στάνη που διαθέτει η οικογένεια στη δασική περιοχή στα Λουτρά. Ωστόσο, ο 23χρονος ήταν διστακτικός επειδή γνώριζε τον καταζητή αστυνομία και φοβόταν τη σύλληψη. Τελικά, οι δύο άντρες συμφώνησαν να περιμένει η μικρή έξω από τη στάνη προκειμένου να την εντοπίσουν οι διασώστες. Έτσι και έγινε, το κλιμάκι που έφτασε στην κορυφή του Παγκαίου βρήκε τη μικρή, όχι όμως και τον 23χρονο που εξαφανίστηκε στα γνωστά του μονοπάτια. Στο δάσος. Το ένα Channel ήταν και πάλι παρόν με αποκλειστικές εικόνες από τη σύλληψη και τη μεταγωγή του 23χρονου στο αστυνομικό Μέγαρο Καβάλας κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Με την κατηγορία της αρπαγής ανηλίκου κατηγορεί το 23χρονος, ο οποίος τη Δευτέρα θα μεταφερθεί στην εισαγγελέα Καβάλας προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν και άλλες αξιόπινες πράξεις οι οποίες τελέστηκαν στην περιοχή της Καβάλας. Μετά το πέρας της διαδικασίας αυτής, θα μεταφερθεί στην ανακρίτρια Αθηνών από όπου εκδόθη αρχικά το ένταλμα σύλληψής του. Ποιες είναι οι κατηγορίες που βάζανε τελικά τον 23χρονο? Η αρπαγή ανήλικης, αυτό. Και θα πάει τη Δευτέρα στην εισαγγελία της Καβάλας για να δούμε αν υπάρχουν αξιόπινες πράξεις οι οποίες τελέστηκαν στην περιοχή της Καβάλας. Αν υπάρχουν αξιόπινες πράξεις. Και στη συνέχεια, αφού τελειώσει η διαδικασία με την εισαγγελία της Καβάλας, θα τον πάρουμε στην Αθήνα, στην ανακρίτρια της Αθήνας, που έχει εκδοθεί και το ένταλμα σύλληψης. Αυτή τη στιγμή που βρίσκεται αυτός? Είναι στα κρατητήρια δικά μας.